Αντωνίου, τον έχουμε μαζί μας να τον καλημερίσουμε. Ένα θέμα το οποίο τρέχουμε από εδώ τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά κύριε Αντωνίου, για μας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεστε και ανέχεστε τις αλλαγές. Η επικαιρότητα δυστυχώς, κύριε Αντωνίου, φέρνει αυτές τις αναταράξεις και σήμερα το πρωί δηλαδή αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς μας βγήκε. Καλημέρα. Θα σας ακούσω σε ωραία. Ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, μιας και σας βγάλαμε να σας ακούμε κιόλας. Ξαναπροσπαθήσουμε να πούμε μια καλημέρα, κυρία Αντωνίου, να δούμε αν σας ακούμε τώρα. Ναι, ναι, ωραία, τώρα πάρα πολύ καλά. Α, ναι, 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 μια χαρά. Ας ευχηθούμε να μην υπάρχει κλιμάκωση, γιατί φαντάζεστε ότι θα γίνει σε ολόκληρη την περιοχή. Βεβαίως. Και είμαστε στη μέση των εξελίξεων, δυστυχώς. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε δει ήδη τους πρώτους τριγμούς σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις διεθνείς αγορές, πώς κινούνται. Τώρα, κύριε Αντωνίου, ένα θέμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας δώσω και η αφορά τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι τελειώνει η θεραπεία τους στο νοσοκομείο, έτσι, και θα πρέπει μετά να πάρουν εξιτήριο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μετά το εξιτήριο πρέπει να έχουν έναν άνθρωπο να τους δίνει τα φαρμακά τους, να τους αλλάζει τις πληγές τους, να γίνεται κάποια αποθεραπεία. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευχέρεια να πληρώνουν για να έχουν αυτούς τους ανθρώπους στο σπίτι τους και τα κέντρα αποθεραπείας είναι μετρημένες οι θέσεις που υπάρχουν. Σωστά. Και είναι και λίγοι αυτοί που έχουν να πληρώνουν ακόμα και τα κέντρα αυτά. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να επεκτείνουν την παραμονή τους στα νοσοκομεία για να έχουν αυτή την ευκολία. Και αυτό δημιουργεί πιέσεις στο σύστημα υγείας, ναι, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα νομοσχέδια για τα κέντρα αποκατάστασης που είναι μόνο τρία, αν είναι ποτέ δυνατόν. Απλά θα σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, ναι, αγαπητή Κατερίνα. Έγινε πρόσφατα μια έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα πόσα χρόνια ζούμε υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πρώτη ήταν η Σουηδία με 72 χρόνια χωρίς να έχεις οποιασδήποτε ασθένειες. Mm-hmm. Δεν μιλούμε για το προσδόκιμο ζωής, μιλούμε για τα πόσα χρόνια ζεις υγιής. 72 χρόνια. Μάλιστα. Στην Κύπρο αυτά τα χρόνια είναι 63. Έχουμε 9 χρόνια διαφορά από την Σουηδία. Και η δεύτερη είναι η Μάλτα, που είμαστε στο ίδιο επίπεδο περίπου, με 70 χρόνια. Μάλιστα. Άρα με τη Μάλτα έχουμε 7 χρόνια, δεν θέλουμε να πάμε στο σουηδικό μοντέλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν προγράμματα πρόληψης, υπάρχουν προγράμματα μακροχρόνιας νοσηλείας, υπάρχουν νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, υπάρχουν κατοίκων φροντιστές και υπάρχει ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο το οποίο είναι προσαρμοσμένο στους ασθενείς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα γίνεται στην Κύπρο, αλλά δεν είναι επαρκής. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι για τους εξής λόγους και θα σας μιλήσω και από προσωπική εμπειρία, αν θέλετε. Λοιπόν, πολλές φορές το σύστημα δεν μπορεί να σε δεχτεί. Κάποια περιστατικά δεν μπορεί να τα δεχτεί λόγω αδυναμίας. Έτσι. Ακριβώς. Θα πρέπει να αποταθείς σε κέντρο αποκατάστασης. Το κέντρο αποκατάστασης θα το πληρώνεις 2.500-3.500 το μήνα. Εξαρτάται τι θα θέλει ο ασθενής, ένα είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται κατοίκον νοσηλευτής ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φέρεις από τρίτη χώρα για να μπορεί απλώς να σηκώνει τον ασθενή, αλλά να έχει και νοσηλευτική για να αλλάζει πληγές, για να ταΐζει, για, θέλεις τουλάχιστον 10.000 τον μήνα μόνο για αυτό, για να τον έχεις 24-ωρη φροντίδα. 5 με 10 χιλιάδες. Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τούτα τα λεφτά, κύριε Αντώνη. Τι να κάνει? Να φύγει τον άνθρωπο του στο έλεος του Θεού μέχρι να πεθάνει? Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε παραδείγματα που έχουν τηλεφωνήσει εδώ στο παρατηρητήριο και μας ανάφεραν αυτά τα πράγματα. Και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα βολέψουμε, πώς θα βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά τους λένε, δεν μπορούμε να σας νοσηλεύσουμε πλέον στα νοσηλευτήρια, mm-hmm, και τους αφήνουν να πεθαίνουν στο σπίτι. Δηλαδή σας έχουν πάρει εσάς τηλέφωνο και σας έχουν πει, πείτε μου τι να κάνω, έχω τον παπά μου, τη μάμα μου, άρρωστη, τι παραδείγματα, δώστε μου να καταλάβω. Ναι.
Δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε κέντρο αποκατάστασης, ούτε μπορούμε να πληρώσουμε νοσηλευτική φροντίδα, γιατί ξέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και άνεργοι και τα δύο παιδιά. Αλλά και άνεργος να μείνει, κύριε Αντωνίου, είναι πολλά τα έξοδα. Και άνεργος είναι να μείνει. Είναι πολλά τα λεφτά, το ξέρω. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε και φωνάζουμε ότι και η κυβέρνηση και η Βουλή έχουν βαρύτατες ευθύνες όσον αφορά τη μακροχρόνια νοσηλεία. Φωνάζει και η ΟΣΑΚ, για παράδειγμα, τόσα χρόνια. Αυτά τα νομοσχέδια για τα κέντρα αποκατάστασης δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια πάνε και έρχονται συνέχεια. Παίζονται πολλά συμφέροντα και εκεί, κύριε Αντωνίου μου, όταν υπάρχουν... Αν είναι δυνατόν... Αν υπάρχουν συμφέροντα, ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει κάπου συμφέρον και έτσι συγκρούονται τα συμφέροντα, να ξέρετε ότι αυτά μπαίνουν από κάτω, στο συρτάρι, μέσα, ακριβώς. Το κλείνουμε το συρτάρι και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξανανάψει το πυροτέχνημα για να ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Είναι καιρός πλέον και δεν είναι μόνο θέματα ηλικιωμένων. Υπάρχουν και νεαρότεροι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες κλπ. Είναι ολόκληρος ο πληθυσμός που χρειάζεται να έχει αυτές τις υπηρεσίες. Πότε επιτέλους και η Βουλή και η Κυβέρνηση θα κάνουν κάτι για αυτό το θέμα? Γιατί βλέπω δημοσιεύματα στις εφημερίδες και κάνουν τα κέντρα αποκατάστασης σαν να είναι κέντρα του Mayo Clinic στην Αμερική ή της NASA, σαν να και τόσα χρόνια ορισμένες δομές, τις οποίες χρησιμοποιούσε το κράτος ως κέντρα αποκατάστασης, ως διαμαγιάς έχουν εξαφανιστεί και δεν έχουν συμπεριληφθεί πρόνοιες μέσα στα νομοσχέδια. Τι θα κάνουμε? Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και προς τους βουλευτές. Θα τους αφήνουμε να πεθαίνουν στα σπίτια τους? Απαντήστε μας δημόσια. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το ξανανοίξουμε όμως όταν θα έχουμε και κάποιον είτε από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, είτε βεβαίως από το ίδιο του Υπουργείου της Υγείας. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι πολιτική βούληση. Είναι πολιτική βούληση, κύριε Αντωνίου, να πεις ανοίγω σήμερα 4 κέντρα αποκατάστασης. Όπως πρέπει να είναι, με τα κριτήρια, έτσι. Ακριβώς. Όχι να ανοίξω κέντρα αποκατάστασης. Φυσικότατα με τα κριτήρια, αλλά να μην είμαστε και υπερβολικοί. Να πάμε στάδιο-στάδιο. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις αποκατάστασης που είναι απλές. Ναι, βέβαια. Και δεν χρειάζεται να έχω μηχανήματα των εκατομμυρίων, αλλά υπάρχουν και άλλες που χρειάζονται αυτά τα μηχανήματα. Βέβαια. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να δούμε και να διαχωρίσουμε τους ασθενείς και τότε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αλλά πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ηλικιωμένους και τους υπόλοιπους χωρίς αυτές τις υπηρεσίες. Και μέχρι τότε, γιατί εντάξει, τώρα εμείς τα λέμε έτσι του αέρα, θα έλεγε κανείς, αλλά πρέπει να μπουν κάτω, να ψηφιστούν, να αρχίσουν να χτίζονται. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθούμε εμείς τότε. Ακριβώς. Τουλάχιστον να δίνετε έναν επίδομα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γιατί δεν έχει ο καθένας 10 και 15 χιλιάδες το μήνα για να τα πληρώνει όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Κύριε Αντωνίου, γεια σας. Γεια σας. Επειδή είμαστε